Κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 17 Απριλίου του 2024. Είμαστε, κρίσιμε είναι οι στιγμέ. Είμαστε στο μετέχμιο να κλιμακωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή τη Μέση Ανατολή και να πάμε σε έναν πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν. Ο αυτός θα είναι ένας ολοκληρωτικό πόλεμος γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο θα συμμετέχουν σε αυτόν τον πόλεμο ο Λίβανο και αναφέρουμε συγκεκριμένα στο Σιχεσμολάχ οι δυνάμεις του Ιράν που εδρεύουν στη Συρία που αν φανεί ότι αποδυναμώνεται το Ισραήλ μπορεί να συμμετέχει και ο τακτικός στρατός της Συρίας αν βρουν σε αδυναμία Φυσικά η, η εμένη και ό,τι έχει απομείνει από δύναμη από τη Χαμάς. Άρα είμαστε σε ένα κρίσιμο ε, σημείο. Θα το δούμε αυτό στο, στο, όταν έρθει η σειρά του θέματος αυτού. Να πούμε ότι ε, ε, για την υπόθεση Μπελέρη θέλω να πω δύο λόγια. Ακούστε, ο Μπελέρης... Ε, Κατηγορείται από ένα μέρος του ελληνικού πολιτικού συστήματο, από την αριστερά συγκεκριμένα, πιστεύω αδίκω. Δηλαδή, ε, ήταν, ε, τον εμπλέκουν σε μια φωνική επίθεση που έγινε στην, στο φυλάκιο τη Επισκοπής στην Αλβανία, αλβανικό, στο βόρειο Ήπειρο έτσι, αλβανικό φυλάκιο, τότε που το Μαβί είναι μέτωπο απελευθέρωση βορείου Ήπειρου, που είναι μια οργάνωση που είχε ιδρυθεί όταν η βόρειος ήπειρος ήταν υπό την κατοχή των φασιστών της Ιταλίας το 1941 νομίζω η οποία επανεμφανίστηκε το 1994 για λόγους που δεν είμαι σε θέση να σας πω ή δεν μπορώ να σας πω τέλος πάντων μπορεί να μην ήταν και καθαρά ελληνική έμπνευση η επανεμφάνισή τη. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω, δεν το, πραγματικά δεν το ξέρω, αλλά σκέφτομαι. Εκεί λοιπόν κάποιοι πιθανόν μπήκαν από το ελληνικό έδαφος στο, 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 στο αλβανικό έδαφος και σκότωσαν δύο Αλβανούς, έναν αξιωματικό και έναν επαξιωματικό νομίζω και, νομίζω και έναν φύλακα που ήταν βορειπηρώτης αλβαν, αλβαν, αλβανικής υπηκότητας. Εκεί λοιπόν ε, κατηγορούν τον Μπελέρη γι' αυτό. Ο Μπελέρης όμως αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα, δηλαδή εκείνο το εννιάμινο, ένα εννιάμινο στη μέση του οποίου έγινε το, αυτή η, η επίθεση, ήταν στην Κύπρο και εκεί ε, όπως φαίνεται με το διαβατήριο είσοδος και έξοδος ήταν και σε ηλικία μικρή τότε ε, επειδή είχε σπουδάσει υδραυλικός έκανε κάποια μετεκπαίδευση εκεί γιατί η Κύπρος έχει πολλά φράγματα σε θέματα φραγμάτων. Στη συνέχεια είχα μια επανεμφάνιση, μια απόπειρα επανεμφάνιση στη ΣΜΑΒΗ και για την υπόθεση την πρώτη το αλβανικό καθεστώς Χρόνια τώρα προσπαθεί να τον δέσει. Δεν βρήκαν όμω τίποτα και γι' αυτό ήταν υποψήφιο ο άνθρωπο, δεν μπόρεσαν να το βρουν τίποτα. Κάποια στιγμή έγινε μια απόπειρα εισβολή και πάλι στο αλβανικό έδαφο, λέγεται από την Μαβή. Δεν ξέρουμε, ειλικρινά δεν ξέρουμε ποιοι ήταν. Πάντω ε, όταν του πήραν είδηση οι αλβανοί φρουροί, έφυγαν σε ένα από τα αυτοκίνητα που έκαναν τη διαφυγή. Που είχε πάνω και κάποια όπλα, πιθανό για την επιχείρηση, ήταν και ο Μπελέρη. Συνελήφθη δηλαδή, νομίζω ότι δικάστηκε γι' αυτό. Νομίζω. Αυτή όμω είναι μια κατηγορία που αφορά την Ελλάδα, έγινε στο έδαφο τη Ελλάδα και δεν αποδεικνύεται τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν θέλω να, να λέμε ψέματα σε αυτό το κανάλι και να κρύβουμε τίποτα. Αυτή η υπόθεση έγινε το 1994. Σήμερα έχουμε 2024, 30 χρόνια μετά. Αυτά τα 30 χρόνια ο Μπελέρη, έστω και τότε, αν είχε εμπλακεί, όχι στη φωνική επαναλαμβάνω, στην δεν το ξέρω. πάντως υπάρχει μια απόφαση από ένα ελληνικό δικαστήριο. Έχουν περάσει 30 χρόνια. Ο Μπελέρη δεν έχει δείξει ούτε ακροδεξιά, ούτε εθνικιστική, ούτε νεοναζιστική συμπεριφορά. Πουθενά δεν το έχει να του προσέψει κανεί τίποτα. Προσέξτε, ποια είναι η υποκρισία. Υπάρχει σήμερα βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχω μαρτυρίε προσωπικά. Ο... Άνθρωποι ήρθαν και μου τα είπαν. Που σε αυτόν τον Σεβαστιανό, πώ το λέγανε, τον Μητροπολίτη που είχε σηκώσει τι πλάτε του το βορειοεπιρωτικό, πήγε να μιλήσει στο Πολυτεχνείο και τον κτύπαγε βουλευτή σημερινό του Ελληνικού Κοινοβουλίου με καδρόνι στο κεφάλι. Γι' αυτό δεν λένε τίποτα. Συγγνώμη δηλαδή. Αυτέ οι συμπεριφορέ σβήνουν και κρατούν αυτό για να το προσάψουν και βγαίνουν άνθρωποι τώρα του, 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 του πολιτικού συστήματο στην Ελλάδα, λέει, να, απο, να αποσυρθείτε τον Μπελέρη. Γιατί σας έκανε ο Μπελέρης. Τι έκανε, τι κακό έκανε ο Μπελέρης. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Το βάζουμε στην άκρη. Δεύτερον, άλλο παραμύθι βρήκαν. Γιατί λέει, αφού θα φύγει ο Μπελέρης από εκεί, γιατί δεν εγκαταλείπει την χημάρα. Καταρχά, έχει αποδειχθεί ότι δεν πρόκειται να τον αφήσουν να γίνει δήμαρχος. Αυτό έχει αποδειχθεί. Δεύτερον, πάμε να δούμε από ποια θέση μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα, καταρχά το κράτο δικαίου που αφορά και του Αλβανού πολίτε, αλλά εμπροκειμένου τα συμφέροντα των Ελλήνων τη Βορείου Η Υπόψη είναι Έλληνε, με βούλα και αλβανικοί. Είναι ελληνική εθνική μειονότητα αυτή. Από ποια θέση, όντα ω ένα εκλεγμένο, μη διοριστή ποτέ, μη αναλογιστή. Μη... Α... Ανα χωρίς να έχει αναλάβει ποτέ τα καθήκοντά του, δεν βρίσκεται και τη μετοχή τώρα, έτσι, τι παθαίνουμε. Όντας στη Χεμάρα χωρίς καθήκοντα που δεν τον επιτρέπουν ή ως ένας Έλληνας Ευρωβουλευτής του στο Ευρωκοινοβούλιο που μπορεί εκεί να υπερασπιστεί το κράτος δικαίως στην Αλβανία και τα δικαιώματα των Ελλήνων της Βορειοπυρού. Πού είναι λοιπόν καλύτερο. Θέλω να λειτουργούμε λογικά, επαναλαμβάνω, πέραν όλων των άλλων. Αυτό είναι και μια νίκη των πολιτών. Δείχνουν, δεν έχουμε δύναμη, διότι το σύστημα είναι έτσι φτιαγμένο που δεν έχει δύναμη ο κόσμος. Εδώ όμως, η απαξία που δείχνουν οι πολίτες στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που βλέπουν κάτω από το 30% της μετρήσεις, σου λέει πώς μπορούμε και φεύγουν, πηγαίνουν προς το Βελόπουλο ή προς τη Νίκη ή δεν ξέρω πού αλλού, σου λέει πώς μπορούμε να σταματήσουμε αυτές τις διαρροές, να βάλουμε έναν άνθρωπο για να συγκινήσουμε τους ανθρώπους που έχουν εθνικές ευαισθησίες. Και αυτό έκαναν. Όμως, ό,τι και να έγινε, το γεγονός ο Μητσοτάκης που ήταν αντίθετος, το γνωρίζουμε ότι ήταν αντίθετος, δύο μήνες τώρα που παίζει το θέμα, και η κυρία Παπαδοπούλου η οποία είπε ότι έχει σκιές. Σκιές έχει ο, ο, ο Μπελέρης και δεν έχει ίδια. Έτσι. Έχει σκιές ο Μπελέρης και δεν έχει ίδια και ήταν εκφράστηκε αυτή η πολιτικά στα, εκεί όπου πρέπει είπε όχι. Τέλο πάντων δεν είναι μια νίκη αυτή των πολιτών. Ποια νίκη είναι. Δεν έχει σημασία για ποιο λόγο το κάνουν. Το κάνουν αυτοί για τους δικούς τους λόγους. Και έχω μάθει ότι έχουν πάθει και λίγη αλλεργία υποταμίσχη και η σημητική που είναι γύρω στον... Σήμερα το πρωί δεν ήταν καλά έμαθα. Έτσι. Τι να κάνουμε παιδιά. Πάρτε κανένα χάπι. Να συνέλθετε. Υπάρχουν και τεχνικές μέθοδοι. Ε, και άρα είναι νίκη αυτή τώρα και ας κάνει ο κάθε πολίτης ό,τι θέλει τέλος πάντων. Εντάξει, ένα πράγμα μόνο. Η κυρία Παπαδοπούλου δεν, Παπαδοπούλου δεν έχει αξιοπρέπεια. Όταν βλέπει ότι η εισήγησή τη την παίρνει ο Πρωθυπουργό, την τζαλακώνει και την πετάει στον κάθε των αχρήστων. Δεν λέει, ε, παιδιά, αφού είναι ε, τελικά το ζήτημα αυτό έγινε κορυφαίο, έτσι. Δεν λέει, αφού με τσαλάκωσε έτσι την εισήγησή μου, σαν άκουσε και εμένα. Να πάρω το καπελάκι μου, να πάω στο σπίτι μου, να κάνω ότι, με εκφράζει άλλο. Τώρα είπα σε δυο πολιτικούς και μου λένε Σαβά, δεν είσαι με τα καλά σου μάλλον. Γιατί λέω, κούνησε το κεφάλι μου, μια χαρά είμαι. Βρε άξιο πρέπει, υπάρχει αυτή η λέξη στο λεξιλόγιο λέει, των πολιτικών, ειδικά αυτών που διαχειρίζονται εξουσία. Αυτό για το θέμα Μπελέρη, να είμαστε συνενοημένοι, ούτε δεν έχω προσωπολατρία σε κανέναν εγώ πιστεύω και θα κάνω τώρα μια αναφορά, εγώ πιστεύω στη δύναμη του πολίτη. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο αξίωμα σε μια πραγματική δημοκρατία είναι αυτό του πολίτη. Και αν θέλετε, ο λόγος για τον οποίο άκουσα με ευήκο ο νους και συμμετέχω και στηρίζω την υπόθεση Επιτροπή για τα Εθνικά Θέματα και την Κύπρο είναι ακριβώς αυτό. Γιατί. Καταρχάς δεν είναι ακόμα και δεν θα γίνει κόμμα. Θα είναι πάντα μια κίνηση πολιτών. Αυτό. Δεν είναι κόμμα, δεν θα γίνει κόμμα. Άμα είναι να γίνει κόμμα, τι, γιατί, γιατί συμμετέχω. Τόσα χρόνια απέχω, θα συμμετέχω σε ένα. Άρα είναι μια κίνηση πολιτών που δεν έχει ιδεολογικέ ταυτότητε. Δεν σημαίνει φυσικά ότι όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαγειρώνουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει κινούμαστε στα πλαίσια τη νομιμότητα. Δεν τίθεται ζήτημα. Τη βαθιά πίστη στην πραγματική δημοκρατία, τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω λοιπόν στη δύναμη των πολιτών. Και τώρα θα δείτε παρακάτω τι ήρθε ήδη χθε στο Συμβούλιο τη Ευρώπη και τι έρχεται και πόσο σημαντικό είναι. Ήδη βλέπω τις τι τελευταίε μέρε έγιναν και κάποιε κινήσει ε, τεχνικού χαρακτήρα. Πήρα, ε, ήρθαν 300 άνθρωποι σε ένα 24ωρο. Είμαστε 3200 νομίζω. Βαθιά πιστεύω ότι μέχρι τέλο του Απρίλη, αν. Όντω ανησυχούν οι Έλληνε πολίτε γιατί άμα δεν ανησυχούν, τι να κάνουμε, Μπορούμε να κάνουμε πιο ευτυχισμένου κάποιου από ό,τι θέλουν να είναι. Θα πάμε στι 10.000. Και οι 10.000, επειδή είμαι από το 2008 blogger και θέλω να. δεν ξέρω τα τεχνικά, έχω όμως την αίσθηση του δικτυακού κόσμου, του διαδικτυακού κόσμου είναι μια, θα είναι μια μεγάλη δύναμη. Και θα δείτε ότι αυτό που δεν μπορούν να κάνουν τα κόμματα να σταματήσουν την κατηφόρα ίσως να μπορέσουμε να το κάνουμε εμείς. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για τίποτα. Αυτή, αυτό είναι το εγχείρημα, γι' αυτό κάτω από την... όπως βλέπετε την εικόνα από κάτω υπάρχει, αν πατήσετε, βγαίνει το χρονοδιάγραμμα της εκπομπής και από κάτω μπορείτε να δείτε αν, όσοι θέλετε να υποστηρίξετε το κανάλι υπάρχουν δυο τρόποι που μπορείτε να το υποστηρίξετε και πιο κάτω γράφει Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο και στο σελίδα. Μπορείτε να μπείτε μέσα να δείτε και την διακήρυξη την αρχική και την εκλογική διακήρυξη για τις ευρωεκλογέ και ε, να γίνετε και μέλη και να φύγουμε δυνατά για τις 10.000 όπως είπαμε. Μείνετε, επαναλαμβάνω, θα μείνουμε σταθεροί στις αξίες μας. Πιστεύω ε, γίνονται, υπάρχουν προβληματισμοί και σε μένα για θέματα τεχνικού χαρακτήρα, αν θέλετε για κάποια τακτικές κινήσεις. Αλλά να σας πω κάτι. Μόνον όταν είσαι μόνος, όπως εγώ τόσα χρόνια είμαι απολύτως μόνος και λέει μοναχό σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα, κάνω ό,τι θέλω. Τα στραβά, όταν όμως αποφασίζεις να πας σε μια συλλογική προσπάθεια, είσαι υποχρεωμένος και εσύ, αλλά και οι άλλοι να ανεχθούν και τα, τις δικές σου τα λάθη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι... Υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα, θα τα ξεπεράσουμε. Τι πιστεύω, εγώ πιστεύω στη δύναμη της ιδέας, των ιδεών. Και εμείς σε τι θα μείνουμε προσκολλημένοι και ποιος θα είναι ο στόχος μας. Τα εθνικά θέματα και θα δείτε τι κινήσεις θα γίνουν στο μέλλον. Και η Κύπρος που είναι και αυτή εθνικό θέμα, απλά τη διαχωρίζουμε γιατί είναι διακριτό. Λοιπόν, αυτά για να πάμε τώρα και στο Zoom. για να δείτε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει αυτή η επιτροπή, αυτό το, η κίνηση των πολιτών και πόσο σημαντικό είναι να πετύχει. Πάμε να δούμε λοιπόν. Το θέμα μας είναι το κοσυφοπαίδιο. Καταρχά, δεν ξέρω αν το, η ονομασία όντως προέρχεται από την ελληνική λέξη δεν είναι κότσιφας, είναι κόσιφας. Δηλαδή στον πόντο, το άκουσα με τα αυτιά μου από, σε, από κατοίκους της περιοχής των Σουρμένων στα Ορεινά να λένε Κόσφας, Κόσιφας. Δεν ξέρω αν είναι από το Κοσφαπέδιο από τον Κόσιβα, από την ελληνική λέξη. Είχε γίνει προχθές, θυμάστε το θίξαμε και από εδώ, μεγάλο θέμα με την εισήγηση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ήταν εισηγήτρια για το θέμα του Κοσφαπέδιου, δηλαδή αν θα πρέπει να γίνει δεκτό ως μέλος. Μέχρι χθες και τώρα ακόμα είναι παρατηρητής, προσέξτε, όπως είναι παρατηρητής και το ψευδοκράτος. Η του είναι παρατηρητής. Είχε ίδιο καθεστώς με το Κωσοφοπαίδειο. Εγώ σήμερα το έμαθα αυτό, δεν το ήξερα. Εκεί λοιπόν ε, υπήρχαν ορισμένοι όροι που τους είχε θέσει το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνεις μέλος πρέπει να κάνεις αβ το βασικό να δεχθεί την ίδρυση της Ένωσης Σερβικών Δήμων Κωσυφοπεδίου που αυτή η ένωση θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα πρόπλασμα αυτονομίας των Σερβικών Δήμων. Χωρίς να έχει εκπληρωθεί αυτός ο όρος, επειδή δεν είχε εκπληρωθεί αυτός ο όρος η κυρία Πακογιάννη ήταν αρνητική στην εισήγησή της. Όμως δέχθηκε πιέσεις όπως ομολόγησε η ίδια σε ένα ταξίδι εξηλαίωσης που έκανε στην Κυπριακή Δημοκρατία ε, λέει δέχθηκα πιέσεις και μου είπαν ότι έχει εκπληρώσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις άρα πρέπει να την κάνω δεχτεί και τότε γιατί χθε είχε αρνητική εισήγηση και μετά από τις πιέσεις που ομολόγησες ότι δέχθηκες προσέξτε τι έγινε χθε. προσέξτε τι έγινε χθε. γιατί σας λέω όταν το πολιτικό σύστημα αδυνατεί να υπερασπιστεί τα εθνικά μας συμφέροντα και την Κύπρο αυτό καλείται να το κάνει ο πολίτης ο πολίτης δια της επιτροπής αυτή είναι η πρόθεσή μας τουλάχιστον εξαρτάται από το κα... κατά πόσο πιστεύει η... ο κόσμος σε αυτό το εγχείρημα και προσέξτε μην αναζητήσετε αρχηγούς εγώ δεν πιστεύω σε αρχηγούς τέλος είπαμε ανώτερο αξίωμα των πάντων είναι ο πολίτης πάμε Ήρθε λοιπόν, είχαμε ε, υπερψήφιση της συζήγησης της κυρίας Μπακογιάννη για να γίνει μέλος στο κοινοβούλιο και θα, αυτό θα εξαρτηθεί από την ψήφο των Υπουργών. Θα τεθεί ενώπιον των Υπουργών αλλά αφού έχει υπερψηφιστεί θα σας πω πώς είναι δύσκολο οι Υπουργοί να το ανατρέψουν γιατί και η ψήφος των Βουλευτών κάτι υποδηλώνει. Λοιπόν, και αυτό είναι μία εξέλιξη που θα την αξιοποιήσει η Τουρκία και η κατοχική πλευρά. Όπως κάνατε το Κωσυφοπέδιο, κάντε και εμάς. Είμαστε και εμείς παρατηρητές. Είναι και το Κωσυφοπέδιο, κάντε και εμάς. Δεν ξέρω αν θα γίνει, δεν ξέρω αν θα πετύχει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση ανοίγει ένα μονοπάτι που μπορεί να γίνει και λεωφόρος με αυτούς που έχουμε. Έτσι. Το περίεργο ποιο είναι. Εγώ θα το πω. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Φίλος ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης φιλτάτη η πατρίς. Το ψήφισαν όλοι της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν στην Επιτροπή. Οι δύο εκπρόσωποι της Κύπρου. Ο Γιώργος Λουκαίδης του Ακέλ και η Χριστιανά Ερωτοκρίτου του Δίκο έδωσαν μάχη αποτροπής και η Νίνα Κασιμάτη από το ΣΥΡΙΖΑ η οποία, και αυτή η μάχη αποτροπή, η οποία αντικατιστούσε τη Λιάνα Κανέλη που δήλωσε αδυναμία παρουσία και την αντικατέστησε η Νίνα Κασιμάτη. Ο Τσίπρα και ο Παπανδρέου τήρησαν αποχή. Δηλαδή, και δεν το υπερψηφίσατε καλύτερα, τι θα πει αποχή. Τι θα πει αποχή. Αλλά ξέρετε γιατί. Δίνουν μηνύματα. Δίνουν μηνύματα, όχι στου πολίτε. Του πολίτε ξέρετε πού του έχουν γραμμένου. Δίνουν μηνύματα. Στα κέντρα στα οποία έχουν επενδύσει πολλά για το πολιτικό τους μέλλον. Λοιπόν, οι υπόλοιποι από ελλαδικής αντιπροσωπείας προερχόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία υπερψήφισαν ακολουθώντας την κυρία Μπακογιάννη. Η έκθεση ψηφίστηκε από 131 ψήφους υπέρ, 29 κατά και 11 αποχές. Δηλαδή βρέθηκαν άνθρωποι 29 που ψήφισαν κατά, όχι υπέρ τη Κύπρου πιθανόν, ήταν κάτι φαίνεται για τη Σερβία, ποιο ξέρει. Λοιπόν, τώρα να υπενθυμίσουμε ότι η κυρία Πακογιάννη πήγε κάτω στην Κύπρο, υποτίθεται για να εξηλαιωθεί. Πού να εξηλαιωθεί, αφού τώρα ψήφισε. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να θεωρείται περίπου σίγουρο ότι θα ενισχύσει τις θέσεις της αποσχιστικής οντότητας. Ελάτε τώρα να μου πείτε εσεί ότι δεν είχα δίκιο αυτό που είπα χθε στην χθεσινοβραδινή εκπομπή που είπα ότι αυτό το κράτο. Προσέξτε, υπάρχει ένα, μια κατάσταση που μπορεί να γίνει και αξίωμα. Το κράτο, το ελληνικό κράτο, θα σκοτώσει το έθνο και στη συνέχεια η Αθήνα θα σκοτώσει το κράτο. Ο αθηνοκεντρισμό. Έτσι. Κρατήστε το αυτό. Πεςτε μου λοιπόν τώρα, Ποιο ευθύνεται για αυτή την κατάσταση, Γιατί είπα χθε ότι το κράτο αυτό με τι αποφάσει του, με τι ενέργειέ του ή με την, με την αβελτηρία του είναι υπεύθυνο σε ένα βαθμό μεγάλο κατά την άποψή μου σε αυτήν την διαδικασία που λέγεται διαδικασία συρρήκνωση του ελληνισμού. Πάρτε το λοιπόν το παράδειγμα, λοιπόν, χθε αναφέραμε ότι επίκυνται μόε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα προηγηθούν οι επισκέψεις ενός Έλληνα ταξιάρχου νομίζω από την Καβίλη του Εύρου στην 54 μηχανοκίνητη ταξιαρχία στην Αδριανούπολη και αντίστοιχα ενός Τούρκου από την 4η μηχανοκίνητη από την Κεσάνη θα επισκεφτεί στις σφαίρες, του διοικητή της εκεί εδρεβούσης ε, μηχανοκίνητης ταξιαρχίας. Και αμέσως μετά έχουμε επίσκεψη εδώ του Άξια Παρ, του συνομιλητή της κυρίας Παπαδοπούλου, ο οποίος θα συναντηθεί, υφυπουργού εξωτερικών, με τον κύριο πρέσβη, τον κύριο Λαλάκο, που είναι σύμβολο του κυρίου Δένδια, για να συζητήσουν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη που σχετίζονται με τα Υπουργεία Άμυνα και και ενώ αυτό θα γίνει σε δύο-τρει μέρε, ο Δένδια είπε κάτι, σε, σε, νομίζω στο Sky, λέει, να σα πω τι ακριβώ είπε. Μιλώντα στα θαλάσσια πάρκα, σε αυτή την υπόθεση που δεν ξέρω τι ακριβώ, δεν το ξέρω το θέμα ακριβώ, να σα πω ποιο είναι το σκεπτικό που το φέρνει η Ελλάδα, θα μάθουμε, θα περιμένουμε. Μιλώντα για αυτό το θέμα και για την αντίδραση τη Τουρκία, ο Δένδια είπε, αυτό που έκανε η Τουρκία δεν είναι παραδεκτό. Δηλαδή στους αντιπαξούς, όταν ψαρεύω πρέπει να τηλεφωνήσω στους Τούρκους αν μπορώ να το κάνω. Αν είναι δυνατόν να ζητήσουμε την άδεια της Τουρκίας για να προστατεύουμε το περιβάλλον των κυκλάδων. Και είπε ο Δένδια ότι η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι η Ελλάδα έχει συγκεκριμένα δικαιώματα στο Αιγαίο που προκύπτουν από το διεθνέ δίκαιο. Τη αρέσουν καλώ, δεν τη αρέσουν και πάλι καλώ. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ουσιαστική και περιεκτική συγκεκριμένη δήλωση. Σας έχω πει. Υπάρχουν το, δύο άρθρα. Το ένα στη συνθήκη της Ζωζάνης, το ένα που αναφέρεται που λέει τα νησιά που βρίσκονται ένθεν των τριών ναυτικών μιλίων προς τις ακτές της Τουρκίας ε, μιλώ σαν να είμαι στην Τουρκία δηλαδή ένθεν ε, ανήκουν στην Τουρκία εκτός και αν αναφέρονται αλλιώς ονομαστικά ότι ανήκουν στην Ελλάδα και μετά λέει ότι η Τουρκία παρετείται κάθε δικαιώματο, κάθε δικαιώματο, ή μόνο κυριαρχικού και άλλων δικαιωμάτων, από ό,τι βρίσκεται, από οτιδήποτε άλλο βρίσκεται στο Αιγαίο. Γιατί δεν το λέτε αυτό. Τι έχει δικαιώματα δηλαδή. Τι έχει δικαιώματα. Έτσι θολά δεν έχει δικαιώματα. Η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαιώμα να ανακατεύεται. Έτσι είναι οι δηλώσει. Και ενώ συμβαίνει αυτό λοιπόν, έρχεται το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα απαντώντα σε αυτήν την απαλή και ανώδυνη δήλωση του Δένδια βάζει σε μια φωτογραφία τις ε, τουρκικές φρεγάτες στη θάλασσα στο Αιγαίο και λέει η Μπαρμπαρόσα της γαλάζιας πατρίδας. Μπαρμπαρός, ήταν ένας εξισλαμιστής Έλληνας από τη Λέσβο που έγινε ανάβαρχος του Οθωμανικού στόλου ονομάζουν έτσι τα πλοία τους, ένα πλοίο τους, ένα πλοίο τους αλλά και γενικώ θέλω να πούνε, λέει είμαστε, άρα οι ναυαρχοί μας και τα, οι φρεγάτες μας στη Γαλάζια Πατρίδα. Η Γαλάζια Πατρίδα έχει μέσα το, το μισό Αιγαίο. Για τη Γαλάζια Πατρίδα δεν θυμάμαι, δεν γνωρίζω, αν ξέρει κανένας, από εσάς το γράψει, αν η Ελλάδα έχει κάνει ένα διάβημα στην Τουρκία για τη Γαλάζια Πατρίδα ή μια επιστολή στον ΟΗΕ ή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΕΕ, δεν ξέρω πού. Αν έχει κάνει κάποια ως κράτος η Ελλάδα, Κάποια παράσταση κατά της Τουρκίας για αυτή την αθλειότητα που γελούν ακόμα και Τούρκοι πρέσβεις. Έχω στα χέρια μου άρθρα. Τι αθλειότητα, τι ανοησία είναι αυτή. Λένε. Μόνο εμείς δεν το λέμε. Και λέμε αυτές τις φτωλές τέτοιες. Τέλος πάντων, ο κύριος Δένδιας μιλώντας σε, σε μία τηλεόραση, στο Sky συγκεκριμένα και αναφερόμενος σε αυτά που συμβαίνουν και στην κατάσταση που εμφανίστηκε την επιχειρησιακή ε, να διαχειριστεί το Ισραήλ, δηλαδή για να διαχειριστεί μια επίθεση πυραυλική και ντρόνς από το Ιράν, χρειάστηκε την βοήθεια πέντε, έτσι μάλλον όχι το πέντε, είναι έλεος, πέντε χωρών παρακαλώ. Το ίδιο το Ισραήλ, με τις σημαντικότατες δυνατότητες που έχει στην αεράμινα, είτε ηλεκτρονικό πόλεμο για τα ντρόν, είτε αντιεροπορικά αντιπυραυλικά για τους πυράβλους, χρειάστηκε τη βοήθεια πέντε χωρών, μιας υπερδύναμης στο της ΟΠΑ, μιας πρώην υπερδύναμης της Αγγλίας, μιας ισχυρής δύναμης στον αέρα της Γαλλίας, της Ιορδανίας, η οποία χρησιμοποίησε, οι άλλε χρησιμοποίησαν ένα αέριο μέσα. Νομίζω ότι οι ΗΠΑ Νομίζω ότι χρησιμοποίησαν και μία πυροβολαρχία Patriot που έχει έδρα το αεροδρόμιο τη Ερμπίλ. Κάτι διάβασα ότι και από εκεί έγιναν κάποιε καταρρύψει. Βασικά οι καταρρύψει έγιναν στον αέριο χώρο ή από το έδαφο τη Ιορδανία. Και Σαουδική Αραβία συνεργάστηκε δεν ξέρω πώ. Άρα, αφού το Ισραήλ με αυτέ τι δυνατότητε που έχει χρειάστηκε πέντε χώρε για να το βοηθήσουν, τι θα γίνει με την Ελλάδα εάν, είπαμε. Όχι, δεν θα γίνει πόλεμο, γιατί είμαστε και δύο στο ΝΑΤΟ και όποιο τολμήσει να κάνει πόλεμο θα πρέπει φυσιολογικά να αντιμετωπίσει την μήνυ των Ηνωμένων Πολιτειών τη και των μεγάλων χωρών του ΝΑΤΟ. Θα τεινάξει τον αέρα την συμμαχία, την νοτιοανατολική πτέρυγα τη συμμαχία, σε μια κρίσιμη περίοδο. Αλλά πάμε με το χειρότερο σενάριο. Τι θα γίνει, είπε λοιπόν ο κύριο Δένδια ότι πρέπει να κάνουμε θόλο και εμεί όπω το Ισραήλ και αντι drone αλλά και με αντιαεροπορικά και ότι έχει υπάρχει προβλεφτή σαν δαπάνη που εντάσσεται στην αζέντα του 2030. Σας το έχω πει τι σημαίνει αυτό. Το ζήσε μάει να φας, τριφί, να τριφίλι. Τριφί, έτσι. Άμα το χειμώνα το μουλάρι ή το ζώο πεινάει και εσύ του λες ζήσε το μάει να φας τριφίλι όταν έρθει ο μάης μπορεί να έχει ψοφίσει. Μην γίνει το ίδιο και με την Ελλάδα. Και εδώ είναι άλλη μία αναγκαιότητα που επιβάλλει την ενίσχυση της Επιτροπής για την Εθνική Κυριαρχία και για την Κύπρο. Αφού το πολιτικό σύστημα αποτυχάνει, πρέπει οι πολίτες να βρουν τρόπο να πιέσουν και εκτιμώ ότι θα το κάνουμε. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε 4-5 διπλωμάτες, εντάξει, και αξιωματικού. Περιμένετε. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν όλο αυτό. Εμείς χωρίς εξαρτήσεις από κόμματα ή άλλα θέματα, θεωρώ ότι αν γιγαντωθούμε θα πετύχουμε αυτό που δεν μπορούν να πετύχουν αυτοί. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε ένα θέμα. Το έχουμε πει ότι σε αυτήν την εκπομπή ότι θα λέμε αλήθειες. Δεν υπάρχει καμία δύναμη να μας παραμορφώσει και τα γυαλιά και το νου. Διάβασα ένα άρθρο της έμπειρης περί τα οικονομικά αρτογράφη της κυρίας Ραλούς Αλεξοπούλου. Και λέει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει για την Ελλάδα πρωτογενή πλεονάσματα 2,1% από φέτο του ΑΕΠ, 2,1% του ΑΕΠ, πρωτογενή πλεονάσματα από φέτο μέχρι το 2029, ούτω ώστε να υποχωρήσει το εξωτερικό χρέος στο 140% επί του ΑΕΠ. Η πρόσφαση ότι είχε φτάσει κάποια στιγμή πάνω από 200, έτσι. Και λέει ότι σήμερα είναι στο 158, νομίζω, για να δούμε. Όσον αφορά το δημόσιο χρέο, θα συνεχίσει να κινείται πτωτικά για να υποχωρήσει το κατά 40% το 2029. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δούνου του από το δίκαιο στο εξή, το 2023 το πρωτογενέ πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στο 1,1% το ΑΕΠ. Ε, ενώ ο Στουρνάρα λέει ότι θα είναι στο 2% Σύμφωνα με πληροφορίε, το ύψο του πρωτογενού πλεονάσματο την προηγούμενη χρονιά φαίνεται να κοιμάθηκε στο 1,7% του ΑΕΠ. Τελικά στοιχεία θα μα δώσει η Eurostat σε 5 μέρε. Όσον αφορά τα επόμενα έτη, από το 2024 έω το 2029, το Ταμείο προβλέπει ότι το πρωτογενέ πλεόνασμα θα φτάσει στο 2,1% του ΑΕΠ, εκτίμηση η οποία τουλάχιστον για φέτο και το 2025 συμβαδίζει με τι προβλέψει του οικονομικού πιτελείου τη κυβέρνηση. Ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους θα φτάσει στο 140% προβλέπει το δούνο του το 2029. Φέτο θα υποχωρήσει στο 158,8%. Τα υπόλοιπα έτη θα είναι στο 152% το 2025, στο 148% το 2026, στο 144% το 2027, στο 141,5% το 2028 και στο 138,8% το 2029. Λοιπόν, ακούστε αυτό, είναι ένας εθνικός στόχος. Δεν με νοιάζει ποια κυβέρνηση θα το πετύχει. Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για να έχεις ανεξάρτητη ή κατά το δυνατόν ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα, όποιος το πετύχει σε αυτόν τον τομέα πρέπει να πούμε, θα μου πείτε εμείς την πληρώνουμε. Ε, ποιος άλλος θα την πληρώσει. Εμείς την πληρώνουμε αλλά τουλάχιστον να έχει αποτέλεσμα. Λοιπόν, έχουμε τρία θέματα που αφορούν την Κύπρο. Υπάρχει ένας οργανισμός στην Κύπρο που λέγεται ΕΒΚΑΦ. Το ΕΒΚΑΦ είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε αμέσως μετά την κατάληψη της Κύπρου. Για να δω πότε ακριβώς ιδρύθηκε. Αμέσως μετά την κατάληψη της, της Κύπρου το 1571, με απόφαση του Σουλτάνου Σελήμ, ε, ο οποίο σε λίμνη ήταν ελληνικής καταγωγής, η μάνα του, αν δεν κάνω λάθος ήταν η, η. Ναι, πρέπει να ήταν, θα το δούμε κάποια μέρα. Η Μαρία Γκιουλμπαχάρ, θα σας πω την ιστορία. Έχω πάει στη Βρύση που έδωσε νερό στο Μωάμεθο τον Πορθητή Πεδούλα και μετά την πήρε για το γιο του. Ήταν δηλαδή και σουλτάνα και σουλτανομήτορ. Η Μαρία από την Λιβερά του Πόντου. Έχω πάει στη Βρύση που έγινε αυτή η ιστορικά καταγεγραμμένη κίνηση. Ε, αυτός λοιπόν τι έκανε, μόλις κατέλαβε την Κύπρο δημιούργησε έναν οργανισμό, τον ΕΒΚΑΦ δηλαδή και τα ε, ιδρύματα, τα, το, 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 την εκκλησιαστική περιουσία την έκανε η μουσουλμανική και την έκανε ιδρυματική περιουσία. Στην ουσία ήτανε, ε, πάση λοιπόν πήρε μια νομιμοποίηση μετά από τόσα χρόνια, την, την, όταν πήραν οι Άγγλοι την αναγνώρισαν, το ΕΒΚΑΦ, και διαχειριζόταν αυτή την περιουσία, έκανα και εκτιματολόγιο. Μετά την ξαναπαρέδωσαν ε, οι Άγγλοι ε, στην Κυπριακή Δημοκρατία και με την ε, κατοχή της Κύπρου τα από πάνω τα διαχειρίζεται, ενώ τα κατεχόμενα το, 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 το παράνομα το ψευδοκράτος και τα από κάτω τα διαχειρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Εκεί λοιπόν τώρα τι έρχεται και λέει ο ε, ο Τατάρ ελάτε να ανταλλάξουμε ε, ε, κρατήστε εσείς την τα ιδρύ, την, περιουσία, την ιδρυματική περιουσία τη, τη μουσουλμανική του ΕΒΚΑΦ που είναι στις ελεύθερες περιοχές για να κρατήσουμε εμείς είτε κρατική γη, όχι ατομική περιουσία είτε κρατική γη, είτε γη ε, εκκλησιαστική, χριστιανική στα κατεχόμενα αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι μια τεράστια παγίδα και είναι στο πλαίσιο της στρατηγικής των δύο κρατών επίσης η Κυπριακή Δημοκρατία κάνει μια ρηξικέλευτη κίνηση στέλνει ε, και σκάφη της Εθνικής Ρουράς του ναυτικού της Εθνικής Ρουράς αλλά και της ε, λιμενικής αστυνομία, στέλνουν κοντά στις ακτές της, της, του Λιβάνου για να αντιμετωπίσουν την παράνομη είσοδο κυρίως προσφύγων από τη Συρία στην Κύπρο γιατί είναι μεγάλο το ζήτημα τεράστιο το ζήτημα. Και ένα άλλο θέμα που θίγει ο Κώστας Βενιζέλος σε ένα άρθρο του, λέει μιλάει για ε, αυτό το μια ομάδα ανθρώπων που έχει αποκτήσει δυναμική στις ελεύθερες περιοχές που κατηγορεί Συνεχώ στην ελληνική πλευρά δίνει δίκιο στον Ερντογάν που στήριξε το σχέδιο Ανάν και λένε ότι αν είχε ψηφίσει το σχέδιο Ανάν θα ήταν ενωμένη η Κύπρο. Ναι, θα ήταν ενωμένη, αλλά υπό πιανού έλεγχο, υπό τον έλεγχο των τριών ξένων δικαστών και τη Τουρκία. Και λέει, αμφιβάλλω αν διάβασαν αυτοί ακόμα και τώρα το σχέδιο Ανάν. Και εν πάση περιπτώσει θίγει αυτό το θέμα ότι στο εσωτερικό μέτωπο υπάρχει μια τεράστια ρογμή που κατά την άποψή του. Και εν πολύ στην ενστερνίζομαι και εγώ, όχι μόνο δεν βοηθά το εθνικό μας θέμα, βοηθάει την τουρκική πλευρά να πετύχει του εθνικού της στόχου, τη Άγκυρα δηλαδή, στην ε, Κύπρο. Στη Λιβύη υπάρχει, ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα από το 2011, ήταν μια χώρα η οποία είχε μηδέν εξωτερικό χρέο. Ε, νομίζω ότι. Ε, ή δεν είχε κεντρική τράπεζα ή η κεντρική τράπεζα δεν ήταν συνδεδεμένη με τις κεντρικές τράπεζες ξένων χωρών. Κάπου είχα διαβάσει ένα σχετικό άρθρο και επειδή ήταν ανεξάρτητη δεν κεγόντουσαν για, τα, για την έλλειψη της, το έλλειμμα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήταν ανεξάρτητη και ανέτρεψαν τον Σαντάμ και τον και δημιούργησαν αυτό το χάος εκεί κάτω. Εν πάση τώρα η χώρα είναι χωρισμένη στα τρία, όχι στα δυο. Είναι η Δυτική Λιβύη, η αρχαία Τριπολίτης, η Ανατολική Λιβύη που είναι η Κυριναϊκή και υπάρχει και η Εσωτερική Λιβύη, αυτή που βρίσκεται κοντά στο Τσάν. Στην Ανατολική Λιβύη είναι ο στρατάρχης Χαφτάρ που χθε σας είπα ότι ένα ρωσικό πλοίο είδα βίντεο, κατέβαζε πράγματα, οχήματα και οπλικά συστήματα. Απ' την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική έκαναν τη δική του Βάγκνερ. Έκαναν μια εταιρεία, έχω μια ολόκληρη μελέτη εδώ πέρα, δεν προλαβαίνω να τα κάνουμε τώρα όλα. Και προ μεγάλη ε, δυσαρέσκεια τη Άγκυρα, υποκαθιστούν τι ένοπλε δυνάμει που είναι μισθοφόροι τη Άγκυρα και βρίσκονται γύρω από την κυβέρνηση της ε, Τρίπολης. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, αποθείται ή μειούται η επιρροή της Άγκυρας στη Δυτική Λιβύη. Κρατήστε τα αυτά και έρχεται το εξή τώρα. Ο Γενικός Δραματέας του ΟΕΕ είχε βάλει έναν αντιπρόσωπο του ΟΕΕ στην Λιβύη. Τον Αμπτουλαγέ Μπατήλη, ειδικό απεσταλμένος. Ο άνθρωπος μετά από δύο χρόνια παρουσίας τα βρόντιξε και είπε «Τα προσωπικά συμφέροντα των ηγετών της Λιβύης είναι πάνω από τις ανάγκες της χώρας. Αυτά τα ξέρουμε εδώ χρόνια εμεί τα ζούμε εδώ, δεκαετίε. Υπέβαλα την παρέτησή μου στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρε, δήλωσε ο διπλωμάτη που είναι από τη Σενεγάλη, ε, έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλεία, κατά την οποία σκιαγράφησε με μελανά χρώματα την κατάσταση στη Λιβύη που είναι βυθισμένη στον εμφύλιο πόλεμο το 2011. Όπω ανέφερε στη συνέχεια ο εκπρόσωπο του Κουτέρε, Στεφάν Νουτζαρίκ, η παρέτηση έγινε δεκτή. Η εγωιστική αγω, η αποφασιστικότητα των σημερινών ηγετών να, τη, να διατηρήσουν το στάτους γβο που υπάρχει το υφιστάμενο με ελιγμούς και τακτικές καθυστέρησης σε βάρος του Λιβυκού λαού πρέπει να λάβει τέλος. Αυτά λοιπόν για τη Λιβύη, να τα κρατήσουμε και να συνεχίσουμε για το ίδιο θέμα ή τέλος πάντων σχετικό, σχε, σχεδόν για το ίδιο θέμα. Ο Ερντογάν είπαμε ότι ε, τήρησε σιωπή ηχθείως. Αλήθεια, από πού βγαίνει αυτό το ηχθείο. Τα ψάρια συνεχώ είναι σιωπηλά, δεν μιλούν κάποια στιγμή. Γι' αυτό μάλλον. Τηρούσε σιγή ηχθείο για την επίθεση του Ιράν. Ενώ την καταδίκαζαν όλοι, είτε όσοι βρίσκονται στη σωστή πλευρά τη ιστορία, αυτό επιμένει, είχε σιωπή και δείτε τι είπε χθε μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Ακούστε μάλλον και δείτε, ακούστε. Τη θέση ότι θα πρέπει να κατηγορηθεί και να καταδικαστεί πρώτα ο ίδιο ο Νετανιάχου εξέφρασε ο Ερντογάν σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά από αυτά που συνέβησαν μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Η κυβέρνηση του Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου κάνει προβοκατόρικα βήματα και προσπαθεί να εξαπλώσει τη φωτιά σε όλη την περιοχή. Η επίθεση του Ισραήλ στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό με την οποία παραβίασε το Διεθνέ Δίκαιο και τη Σύμβαση τη Βιέννη ήταν η τελευταία σταγόνα που ξεχύρισε το ποτήρι, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος προσθέτοντας. Εκτός από μία-δύο χώρες, δεν υπήρξε κανένας άλλος που να αντέδρασε σε αυτή τη σκληρότητα του Ισραήλ. Αυτοί που δεν είπαν τίποτα για τη σκληρή τάση του Ισραήλ με την επίθεση στο προξενείο του Ιράν στη Βαγδάτη, στην Δαμασκό, συνοστίζονταν να καταδικάσουν την απάντηση του Ιράν σε αυτή την επίθεση ενώ εδώ θα πρέπει να κατηγορηθεί και να καταδικαστεί πρώτα ο ίδιο ο Νετανιάχου. Η βασική υπεύθυνη αυτού που έγινε τι 13 Απριλίου, τη επίθεση δηλαδή του Ιράν, που μα προκάλεσε φόβο, είναι ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του που έχει βάψει τα χέρια τη με αίμα. Εκτιμούμε ότι καμιά ανακοίνωση δεν θα έχει κάποιο όφελο αν δεν γίνει αποδεκτή αυτή η πραγματικότητα. Είπε ο Ερντογάν, κρατήστε το, αυτό σχετίζεται και με τους φόβους που έχει η Τουρκία για το αν επεκταθεί αυτή η φωτιά θα κάψει την, ε, το Ιράν με βάση τα σχέδια κάποιων, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά και μετά θα κάψει και την Τουρκία. Και γι' αυτό θέλουν να μην επεκταθεί, είναι αυτή η εθνική λόγοι. Από εκεί και μετά, αν έχει και λόγο αρχή ο Ερντογάν, λόγος αρχή, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Πάμε να δούμε τώρα το κύριο θέμα που είναι το θέμα της, ε, ε, της επίθεσης του Ιράν ή μάλλον της επίθεσης του Ισραήλ στο, στο, προξενείο στη Βαγδάτη που υποχρέωσε το Ιράν να απαντήσει, πιστεύω ότι δεν ήθελε το, το Ιράν, βολευόταν με τους πληροξουσίους. Βα, Βαρά εσείς, εγώ είμαι ήσυχο. Αυτό υποχρέωσε το Ιράν να απαντήσει. Και τώρα αυτή η κατάσταση υποχρεώνει το Ισραήλ δεν μπορεί να κάνει αλλιώ. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώ. Για λόγου εσωτερικού, για το κύρο του, για να υπάρξει στην περιοχή. Γιατί περιβάλλεται από απειλέ. Δεν είναι, μιλάμε τώρα συναισθηματικά, αντικειμενικά. Άρα πρέπει να απαντήσει για να δείξει ότι μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει ανασφαλεία. Γι' αυτό το λόγο, επειδή η κατάσταση είναι περίπλοκη, επειδή υπάρχουν οι αντιδράσεις από τη Δύση. Δύο Υπουργοί Εξωτερικών ήταν σήμερα στο Ισραήλ και χθε. Δύο. Της Βρετανίας και της Γερμανίας. Και δηλώσεις, οι Ηνωμένες Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, δηλαδή όσοι βοήθησαν το Ισραήλ στον αέρα να αντιμετωπίσει αυτή την επίθεση, όλοι αυτοί του λένε μην κάνει τίποτα τώρα, μην επεκταθεί, αυτό είναι ο λόγος πιθανόν και επιχειρησιακοί λόγοι, όπου έχουμε σήμερα τέταρτο συμβούλιο, πολεμικό υπουργικό συμβούλιο, για τέταρτη φορά σήμερα. Είναι προφανές ότι αυτό που συζητείτε και από τις διαρροές που υπάρχουν είτε από τον Ισραηλινό τύπο είτε από τον Αμερικανικό τύπο που είναι προφανές ότι η κυβέρνηση Biden δεν θέλει την επέκταση αλλά είμαι βέβαιος ότι αν τελικώ αρπάξει φωτιά ασχέτω των δηλώσεων, αν κινδυνεύει το Ισραήλ, οι Ηνωμένε ποιητές θα είναι παρούσε να προστατέψουν την ύπαρξη του Ισραήλ, την ασφάλεια και την ύπαρξή του. Έτσι. Είμαι παραπάνω από βέβαιο γι' αυτό. Άσε τι λέει ο Βάιντεν Το λέει για να αποτρέψει. Αν όμω γίνει, αν αρπάξει φωτιά, θα είναι εκεί, παρούσε. Εδώ λοιπόν διαραίουν από αμερικανικά μέσα τέσσερα σενάρια θα τα πούμε χωρίς να ε, κάναμε και ανάλυση το καθενός λοιπόν σύμφωνα με τη Wall Street Journal τώρα όλοι ξέρετε ότι είναι μία από τις πιο βαριές εφημερίδες της ΗΠΑ δεν παρουσιάζει μόνο ειδήσει, παρουσιάζει και γραμμή έτσι πρώτο σενάριο να πληγούν οι πυρηνικέ εγκαταστάσει του Ιράν. Δεύτερο σενάριο να γίνει στοχευμένο πλήγμα σε στρατιωτικέ εγκαταστάσει αλλά και σε πρόσωπα. Που αυτό μπορεί, μπορεί να γίνει και με άλλου τρόπου, όχι μόνο με αεροπορικέ επιδρομέ ή υπεραυλικές. Μιλώ και για τη Μοσάτ και τη δράση ειδικών ομάδων, έτσι. Τρίτο, είναι πλήγμα σε στόχους του Ιράν στην, στο Χεσμολάχ δηλαδή, στο Λίβανο στην Συρία, στο Ιράκ και στην Ιεμένη. Μάλιστα λένε ότι πιθανόν κάποιοι πύραυλοι να εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Ιράκ από τους πληρεξουσίους και λένε ότι αν επιλέξουν τον τρίτο να χτυπήσουν ε, σημαντικά στρατηγία και αποθήκε οπλισμού της Χεσβολάκ στο Λίβανο, στρατηγία, στρατόπεδα και αποθήκες οπλισμού και πυρομαχικών της al που είναι στη Λιβύη, στην Συρία και είναι πολλά, γι' αυτό και διαβάζω ότι ήδη έχουν φύγει από τα στρατιωτικά, πάνε σε σπίτια ιδιωτών, έχουν αδειάσει τα στρατόπεδα και μοιράζουν δόθηκη τα πυρομαχικά για να σε περίπτωση, ενώ οι πληροφορίε από τη Συρία είναι αυτέ, ε, να χτυπήσουν λοιπόν τι βάσει από τι οποίε εκτοξεύτηκαν οι πύραυλοι από το Ιράκ. Είδα ότι ο Σουντάνι, ο, ο, ο πρωθυπουργό του Ιράκ, είναι στην Ουάσιγκτον και από εκεί προσπάθησε να διαψεύσει, αλλά η διάψευσή του δεν ήταν και τόσο πιστική. Εξ όσων γνωρίζω, είπε. Και φυσικά να χτυπήσουν και την Ιεμένη, ε, και το τέταρτο είναι κυβερνοπόλεμος. Τώρα αυτές οι τέσσερις επιλογές μπορεί να υπάρχει και μείγμα, έτσι. Δηλαδή να γίνει και το ένα και το άλλο. Ή να κτυπήσουν βασικά στόχους, αλλά με θορυβόδη τρόπο και αποτελέσματα, σε Λίβανο, Συρία, Ιράκ και η Εμένη και να κάνουν και ένα συμβολικό κτύπημα στο έδαφος του Ιράν, ούτως ώστε να ικανοποιήσουν και το εσωτερικό αλλά και τη διεθνή εικόνα του Ισραήλ ότι χτυπήσαμε και εκεί. Τώρα υπάρχει ένα θέμα γι' αυτό. Ε, φέρονται, επαναλαμβάνω, φέρονται οι αραβικές χώρες που παρεμβάνονται μεταξύ του Ισραήλ και της, του Ιράν να αρνούνται να ανοίξουν τον, τον εναέριο χώρο τους για να πετάξουν τα F-15, τα F-16 και τα ε, F-35 με τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού να πετάξουν για να κτυπήσουν τους στόχους που προανέφερα. Αυτό λοιπόν ε, υποχρεώνει αν υπακούσει η, το Ισραήλ, αν υπακούσει, έτσι. Πάντως οι χώρες, οι σύμμαχοι του, ε, των Ηνωμένων Αμερικής λένε ότι θα τεθούν σε κίνδυνο τα δικά σας συμφέροντα και οι δικές σας βάσεις. Οι ΗΠΑ της έχουν βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στην Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ και η Βρετανία έχει στον Μπαχρέιν. Λέει ότι αν χρησιμοποιήσετε το δικό μας αέριο χώρο σε επιθετική ενέργεια, προσέξτε, για αμυντική ενέργεια δεν μπορεί να κατηγορήσει κανένας ή τέλο πάντων λιγότερη αντίδραση. Αν όμως για επιθετική ενέργεια ανοίξουν, μετά νομιμοποιούν σε εισαγωγικά το Ιράν να βαρέσει τι αεροπορικέ βάσει των ΗΠΑ στην περιοχή. Οπότε Εάν τελικώ επιλέξει να κάνει αεροπορική επιδρομή το Ισραήλ, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα αέριο χώρο εκτό αυτών των χωρών. Δηλαδή η μία διαδρομή είναι Ερυθρά Θάλασσα, θάλασσα του Άντεν, Περσικό κόλπος και να χτυπήσει. Δηλαδή να κάνει το γύρο τη Αραβική Χερσονήσου. Ο άλλο δρόμο εναέριο είναι ένα αέρος χώρος της Κύπρου, της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, του Ευξήνου Πόντου, της Γεωργίας, Αρμενίας, Αζερμπαϊτζάν και να χτυπήσει εδώ πάνω. Επειδή θεωρείται ε, με βάση, χωρίς να δούμε χάρτη, ότι η δεύτερη επιλογή είναι πολύ μακρύτερη, σας πληροφορώ, είναι περίπου η μισή η απόσταση. Η άλλη είναι μακρύτερη και πιο επικίνδυνη γιατί η Εμένη έχει και αντεροπορικά. Ενώ εδώ θα περάσει μόνο από φιλικά εάν επαναλαμβάνω αυτά είναι σενάρια δεν γνωρίζω εάν έχουν γίνει τέτοιες κινήσεις σας θυμίζω πάντως ότι είχαμε πριν 10-15 μέρες μία άσκηση Ισραήλ, ΗΠΑ Αμερικής και Κύπρου που αυτό είναι προάσκηση με συμμετοχή αεροσκαφών ανεφοδιασμού στον αέρα, υπτάμενων τάνκερς δηλαδή που σημαίνει ότι είναι μια που άλλο να κάνει, που να πάει το Ισραήλ αλλού ποιο να βαρέσει την Τενερίφη για εκεί ήταν δούλεμα πάνω στα σενάρια αυτό λοιπόν είναι το θέμα οι, όλα λένε κυρίως από Αμερικανικές πηγές ότι θα γίνει το Σαββατοκύριακο αυτή η, η επίθεση, όποια μορφή και να πάρει ε, κρατούν κλειστά, κλειστά τα χαρτιά τους οι Ισραηλοί πάντως ναι, σε κάθε περίπτωση θα χτυπήσουμε, θα διαβάσουμε μετά τι λέει ο ένας και ο άλλος επίσης ο Υπουργό Εξωτερικών του το Ισραήλ έστειλε επιστολή σε ομολόγους του 32 χωρών και του ζητάει να συνταχτούν με την πολιτική του Ισραήλ σε δύο άξονες. Πρώτον, να επιβληθούν κυρώσεις στο Ιράν σε οτιδήποτε σχετίζεται με την παραγωγή και ανάπτυξη ντρόν και πυραυλών και, και δεύτερον, να χαρακτηριστούν οι φρουροί τη Επανάσταση να χαρακτηριστούν τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό λοιπόν είναι η επιστολή σε 32 και βλέπουμε ότου του θαύματο ακριβώ την ίδια γραμμή να κινείται και το State Department και το Συμβούλιο Ασφαλείας, Εθνική Ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτών τη Αμερική. Οι Ηνωμένε Πολιτείε λένε ότι θα επιβάλλουν σύντομα νέε κυρώσει στο πρόγραμμα πυράβλων και μη επαδρομένων αεροσκαφών του Ιράν μετά την επίθεση του Σαββατοκύριακου στο Ισραήλ και ότι αναμένουν από του συμμάχου και του εταίρου του να ακολουθήσουν παράλληλα μέτρα. Και ήρθε και η επιστολή. Τώρα. Καταλαβαίνουμε, έτσι. Η ανακοίνωση του Συμβούλου Εθνική Ασφάλεια στον ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν, έρχεται αφότου η Υπουργό Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν, τον ΗΠΑ, ανέφερε ότι πρόκειται να ληφθούν μέτρα τιμωρία και ο επικεφαλή εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση, Τζόζε Μπορέλ, Είπε ότι στο γραφείο του επεξεργαζόταν κάτι τέτοιο. Τι επόμενε ημέρε, οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν νέε κυρώσει κατά το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματο πυράβλων κεντρών, καθώ και των Βρων τη Επανάσταση και του Ιρανικού Υπουργείου Άμυνα, είπε ο Τζέικ Σάλιβαν. Αναμένουμε ότι οι σύμμαχοι και οι εταίροι μα θα ακολουθήσουν σύντομα τι δικέ του κυρώσει. Αυτέ οι νέε κυρώσει και άλλα μέτρα θα συνεχίσουν ένα σταθερό μοχλό πίεση για να περιοριστεί και να υποβαθμιστεί η στρατητική ικανότητα και η αποτελεσματικότητα του Ιράν και να αντιμετωπιστεί συνολικά το φάσμα των προβληματικών συμπεριφορών της Τεχεράνης. Η Μπέρμποκ είπαμε ότι πήγε, προσέξτε, για έβδομη φορά στο Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου, που δείχνει ότι καίγεται η Γερμανία να μην επεκταθεί το μέτωπο. Αυτό ήταν το ζητούμενο βασικά και ο Κάμερον, το ίδιο. Ε, χθες ήταν η μέρα των ενόπλων δυνάμεων του, του Ιράν και είχαν κάτι παρελάσεις οι οποίες έγιναν ε, αφού πήραν ειδικά μέτρα για να μην φάνηκαν πύραυλο την ώρα της παρέλασης ή επίσημη βασικά. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Ιράν ο Ραϊσί είπε ότι η επιχείρηση, η πυραυλική επίθεση ήταν μια περιορισμένη έκταση τιμωρητική ενέργεια κατά το καθεστώ του Ισραήλ. Εάν αυτό το καθεστώ κάνει την παραμικρή επίθεση στο ελληνικό έδαφο, θα το αντιμετωπίσουμε εξαιρετικά σκληρά και συντριπτικά. Ο στρατός υποστηρίζει το Ιρανικό έθνος σήμερα έγινε η παρέλαση έτσι ο στρατός υποστηρίζει το Ιρανικό έθνος και είναι πλήρως έτοιμος να υπερασπιστεί την πατρίδα την εδαφική ακαιρεότητα και τις αξίες της Ισλαμικής Επανάστασης. Αξίες της Ισλαμικής Επανάστασης. Αξίες. Έχασαν και οι λέξεις των νόημά του. Μετά την καταιγίδα άλλαξα, την εισβολή δηλαδή της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, οι Παλαιστίνοι αντιτάχθηκαν στο Ισραηλινό καθεστώς και η ισχύ σε αυτού του καθεστώτος κατέρευσε, αποδεικνύοντας ότι η δύναμή του είναι κύβδηλη. Ενώ η εξουσία που δημιουργήθηκε από τους φρού της Επανάστασης και το στρατό, η ισχύς δηλαδή, σύμφωνα με το διάταγμα του ανώτατου διοικητή και την επίθεση που κάναμε στο Ισραήλ τιμώρησε αυστηρά το Ισραηλινό καθεστώς. Η επιχείρηση η η ιερή υποχρέωση ήταν περιορισμένη όχι ολοκληρωμένη. Αν ήταν μια δράση μεγάλης κλίμακας θα έβλεπαν ότι δεν θα είχε μείνει τίποτα από το Ισραηλινό καθεστώς αλλά υποτίθεται ότι ήταν μια περιορισμένη ενέργεια και χρησιμεύε ω τιμωρία για το Ισραηλό καθεστώ και τα κέντρα που ανέλαβαν την ευθύνη, την απόφαση να χτυπήσουν το προξενείο του Ιράν. Ο Ραίσι θεώρησε την αποτυχία του Ισραηλού καθεστώτο ω αποτυχία πληροφοριών ασφάλεια και ολόκληρη στρατηγική στρατηγική του Ισραήλ. Δεν υπάρχει πλέον καμία αναφορά στη στρατηγική επιλογή δράση κατά το Ιράν στο αμερικανικό λεξικό τώρα και αυτό οφείλεται στη δύναμη των Ιρανικών ενόπλων Επίση, το Ιράν προειδοποίησε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική να μείνουν στην άκρη από αυτό που συμβαίνει ή από αυτό που θα συμβεί. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπο του Γενικού Επιτελείου των το Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν. Σα συμβουλεύουμε, ο κύριο Σικάρτσι, σα συμβουλεύουμε να μην υποστηρίξετε το παράνομο και τρομοκρατικό σιωνιστικό καθεστώ που πνίγεται στο βάλτο και να μην ρηχτείτε στη φωτιά αντί να καταδικάζετε τι νόμιμε ενέργειες στο Ιράν. Ε, είπαμε ότι φεύγουν οι πιθανοί στόχοι, οι πληρεξούσιοι δηλαδή, οι Αλ Κουτς, οι Χεσβολάχ, φεύγουν από τα στρατηγία τους που έχουν επισημανθεί και έχουν διασκορπιστεί να μην φάνε τα κουφέτα που θα έρθουν από τον ουρανό. Ο αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα τη Λεβανέζικη Χεσμολάχ σημείωσε ότι η κατάρρευση του σιωνιστικού καθεστώτο είναι κοντά. Τέλο πάντων, είναι πέντε οι στόχοι, λέει, ε, του Νασράλα. Και είναι πρώτον η υποστήριξη των κατοίκων τη Γάζας, Δεύτερον, η ανάκτηση των εδαφών. Τρίτον, η εκτόπιση των σιωνιστών επίκων. Τέταρτον, η βλάβη στον εχθρό. Και πέμπτον, η ενίσχυση τη δύναμη αντίσταση. Τώρα, τα Ισραηλινά, προχθέ θυμάστε, είπαμε ότι εκενώθηκε η νότια Γάζα από το στρατό του Ισραήλ. Επέστρεψαν τα τάγκ στην Πεϊτ Χανούμ και σε μια άλλη περιοχή για να δω. Στην Πεϊτ Χανούμ, λέει, επέστρεψαν και περικύκλωσαν πολλά σχολεία που είχαν καταφύγει εκτοπισμένε οικογένειε. Στην Πεϊτ Χανούμ και στην Τζαμπάλια. Ε, έχουμε διάφορε δηλώσει Ιρανών εκπροσώπων των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, δεν χρειάζεται να τις πούμε όλες, όλες είναι, ε, έχουν ως στόχο να εκφοβήσουν το Ισραήλ να μην επιτεθεί εναντίον του Ιράν. Δεν χρειάζεται τώρα να τις πω όλες, έχουμε μαζέψει όλες, είναι κάνα δεκαριά, να μην φάμε το χρόνο. Ε, ο Πούτιν είπε στον Ιρανό πρόεδρο ότι αυτό που έκανε το Ιράν ως απάντηση στην εγκληματική ενέργεια του Ισραήλ και στη σκιά της αδράνειας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΕΕ, ήταν ο καλύτερος τρόπος για να τιμωρηθεί ο επιτιθέμενος και μία επίδειξη του, του ορθολογισμού της Ιρανικής ηγεσία. Τώρα αυτό αναφέρουν πηγές από τη Ρωσία και από το Ιράν. Ε, σύμφωνα με, το, με την ιστοσελίδα Κράντλ, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ της Αμερικής ζήτησαν από την Τεχεράνη να επιτρέψει ένα συμβολικό κτύπημα από το Ισραήλ σε Ιρανικό έδαφος και να τελειώνει εκεί η ιστορία. Δηλαδή αφήστε να χτυπήσουν κάτι στο έδαφος σας και μην απαντήσετε για να μην επεκταθεί ο πόλεμος. Ε, πάντως ο Λευκός Ίκος κάθε τρει και λίγο, πολλές φορές τη μέρα μάλλον, και το State Department λένε δεν επιζητούμε σύγκρουση με το Ιράν. Ο επικεφαλής ασφάλειας του Ιράν, Αμπολφάζ Αμουή δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όπλα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ πριν, εάν το Ισραήλ απαντήσει στην Ιρανική επίθεση τη 13η-14η Απριλίου. Εννοούν προφανώ υπερηχητικού πυράβλου. Επίση, ο διοικητή ερανική αεροπορία, ο Χαμίντ Βαχεντή, είπε ότι τα Σουχόι 24 που διαθέτουμε είναι έτοιμα να φέρουν σε πέρα στι αποστολέ του και ότι το αντιτορπιλικό τζαμαράν επιχειρεί τον κόλπο του Άντεν και συνοδεύει εμπορικά πλοία και είναι έτοιμο και αυτό να εκτελέσει τι αποστολέ του. Και άλλα τώρα. Το NBC News, Αμερικανικό, προσέξτε. Το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί στο Ιράν. Τέσσερι εξω, Αμερικανοί αξιωματούχοι, τέσσερι, όταν ένα μέσον, το NBC, λέει τέσσερι. Αμερικανοί αξιωματούχοι θέλει να δείξει ότι είναι πολύ διασταυρωμένοι και οι τέσσερι Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο MBC ότι είπα, πιστεύουν ότι η απάντηση του Ισραήλ στην άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν είναι πιθανό να είναι περιορισμένη και θα μπορούσε να επικεντρωθεί στο πλήγμα βασικών στόχων εκτό Ιράν. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, αντί να επιτεθεί απευθεία στο Ιράν, που θα διακινδύει ένα πόλεμο πλήρου κλίμακα, το Ισραήλ θα μπορούσε να επιτεθεί σε δυνάμει στο Ιράν στη, Συρία, Ιράν, στη Συρία, στο Ιράκ ή στη Νετανιάχου. Ευχαριστώ του φίλου μα για την υποστήριξή του στην υπεράσπιση του Ισραήλ και εκτιμώ τις συμβουλές και τις προτάσεις τους, αλλά εμείς θα πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις. Ο Λίμπερμαν, θυμάστε, ήταν υπουργό Άμυνα πάλι με τον Νετανιάχου. Από το 2009, όχι ήταν υπουργό εξωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Άμυνα. Από το 2016 έως το 2018 ήταν Άμυνα και εξωτερικών και αντιπρόεδρος από το 2009 μέχρι το 2012. Σκληρός. Αυτός έβγαζε ανακοινώσεις για την Τουρκία, την έκανε φίλο και φτερό. Λέει ότι η εκτίμηση του τμήματο στρατιωτικών πληροφοριών για την απάντηση στο Ιράν ήταν λανθασμένη. Αυτό που είναι ξεκάθαρο μέχρι στιγμή είναι ότι οι αρμόδιε αρχέ είπαν ότι δεν θα υπάρξει απάντηση από το Ιράν και ότι η Τεχεράνη θα το αντιμετωπίσει. Αλλά αυτό που συνέβη ότι δεν θα απαντήσει, αυτό που συνέβη ήταν το αντίθετο. Ο υπουργό εξωτερικών του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτ, στον Κάμερον και στην Μπέρμποκ, που του είδε, συναντήθηκε έχουμε τώρα την ευκαιρία να αλλάξουμε την περιοχή. Αποκαλούμε του φρουρού τη Επανάσταση με το πραγματικό του όνομα, τρομοκρατική οργάνωση και επιβάλλουμε κυρώσει στο πυραυλικό έργο του Ιράν. Η Jerusalem Post που έχει καλέ πηγέ. Το Ισραήλ έχει ήδη αποφασίσει πώ θα απαντήσει στην επίθεση του Ιράν, αλλά εξακολουθεί να σχεδιάζει για να αποφασίσει. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα την ώρα. Η Χεσμολάχ χτύπησε ένα κέντρο στρατιωτικών πληροφοριών ε, στην Αράμπ Αλ Αράμσα στο βόρειο Ισραήλ ε, ο, ο επικεφαλής της Χαμάς ο Ισμαήλ Χανίγια την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφτεί την Τουρκία και σύμφωνα με την Guardian, με τον Guardian η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει επιταχύνει την κατασκευή στην Ανατολική Ρωσαλή από την έλεξη του πολέμου στη Γάζα μέχρι τώρα. Υπάρχει ένα άρθρο στην Deutsche Welle που μιλάει για την επόμενη ημέρα στο Ιράν την μετά τον ε, Χαμενεή, εποχή είναι ήδη 85 ετών ε, τονίζει την τρομερή ισχύ που έχουν αποκτήσει οι φρουροί της Επανάστασης τα έχω πει έχουμε δύο στρατούς γενικά επιτελεία δύο στο Ιράν ένα είναι ο τακτικός οι τακτικές ανεπιστράμεις και ένα είναι η φρουροί της Επανάστασης οι οποίοι έχουν πολεμική αεροπορία τακτικέ ενώπιση τη δυνάμει, πολεμική αεροπορία και οι άλλοι. Στρατό, στρατό. Ναυτικό, ναυτικό. Ποια είναι η διαφορά. Ότι οι μεν τακτικέ ενώπιση δυνάμει χρηματοδοτούνται έχουν προ... από τον προπολογισμό του κράτου, ενώ οι φρουνοί τη Επανάσταση έχουν τεράστια οικονομική ισχύ. Πετρελαιοπικέ δικέ του, εργοστάσια δικά του, πεντάσταρα ξενοδοχεία δικά του, αεροπορική εταιρεία εμπορική δικιά του. Και λέει υπάρχει πιθανότητα εάν δεν βρεθεί η ηγέτη τη του εμβέλεια του Χαμένει, να έχουμε πραξικόπημα και να πάρουν για μερικά χρόνια την εξουσία η φρουρή τη Επανάσταση. Τρέχα, γύρευε. Να περάσουμε στο τελευταίο θέμα. Είδατε, έχουν πέσει όλα πίσω και η Γάζα και η Ταϊβάν και οι Φιλιππίνε και εκεί υπάρχουν θέματα. Μην νομίζετε. Ε, υπάρχουν και θέματα με την Ιαπωνία που τα έχει προσεγγίσει την Όκους κλωσάει η Ρωσία. Την ίδια στιγμή όμω για την ενεργειακή τη ασφάλεια θέλει τα κοιτάσματα Σαχαλίνη 1 και 2 να παραμείνει. Δηλαδή είναι μπλεγμένη η κατάσταση εκεί, εκεί, αλλά όλα έχουν μπει σε δεύτερο και τρίτο πλάνο, κεντρικό πλάνο, στην ενδεχόμενη σύγκρουση, η συνέχεια τη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν ή Ιράν-Ισραήλ, όπω θέλετε, όποιο θέλετε βάζετε μπροστά. Δεν μπορεί κανεί να βάλει κάτι μπροστά γιατί η κατάσταση πάει πολύ πίσω. Με σιγουριά να πει ποιος μπαίνει μπροστά, ποιος πίσω. Τώρα, ε, ο Πεσκόφ ρωτήθηκε επανειλημμένος στη Ρωσία, στη Μόσχα. Ρώτησε, σας ειδοποίησε το Ιράν. Ούτε ναι, ούτε όχι. Καταλαβαίνετε έτσι. Για να μην το διαψεύδει, καταλαβαίνετε. Δεν έχω να πω τίποτα επί του θέματος. Ερωτηθείς σήμερα, αν η Τεχεράνη, ε, είχε προειδοποιήσει τη Ρωσία εκ των προτέρων για τι πυραυλικέ επιθέσει του Σαββάτου στο Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχω να πω τίποτα επί του θέματο. Δεν θέλουμε καν να μιλήσουμε για την κλιμάκωση αυτή τη σύγκρουση. Μα δεν σε ρώτησαν αυτό. Σε ρώτησαν, σα ειδοποίησαν. Αυτό είναι ενάντια στα συμφέροντα του Ισραήλ, η κλιμάκωση του Ιράν και ολόκληρη τη περιοχή. Η Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει τι στενέ υποκοδομητικέ επαφέ εργασία με το Ιράν. Διεξάγουμε διάλογο, συζητάμε για την ανάγκη αποκλιμάκωση, καλούμε όλε τι χώρε τη περιοχή να επιδείξουν λογική αυτοσυγκράτηση. Εάν μιλάμε για μια απευθεία σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, δεν θα αποκαλούσα την παρούσα σύγκρουση έμεση. Όταν καταστρέφεται το προξενή μια χώρα, δύσκολα μπορεί να ονομαστεί έμεση σύγκρουση, θέλοντα ε, στην ουσία δικαιολογεί το Ιράν. Να σημειώσουμε ότι είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία, Πούτιν και Ραϊσί. Έτσι. Η Γαλλία λέει ότι δεν θα καλέσει στην 80η επέτειο της ημέρας D-Day, ημέρας απόβασης στην Νορμανδία το 1944, τον Πούτιν. Θα καλέσουμε Ρώσους γιατί είχαν συμβολή στο τελικό, στην τελική ήττα του ναζισμού, αλλά λέει δεν θα καλέσουμε τον, τον, Πούτιν, δεδομένου ότι είναι η εισβολή και ο επιθετικός πόλεμος στην Ουκρανία κτλ. Αλλά υπάρχει και πρακτικά ζητήματα, αφού υπάρχει διεθνές ένταλμα ε, η Ουκρανία παραπονέται διότι όλοι προσέχουν τη Μέση Ανατολή και δεν προσέχουν την ίδια διότι χθες είχαμε, ε, είπαμε στο Τσερνίχιβ, εκεί που οι Ρώσοι στην πρώτη φάση έσπασαν τα μούτρα τους στην κυριολεξία το Τσερνίχιβ είναι μια πόλη που αν πέραν αυτή έφταναν στο Κίεβο, εκεί έσπασαν τα μούτρα τους, είχαν τεράστιες απώλειες τώρα λοιπόν είχαμε ξανά μια επίθεση, μια χθες είχε λέει 3 ή αμάχους νεκρούς, τώρα είχε δεκατόσους. Και ο Ζελένσκι λέει αν είχα αντιαεροπορικά δεν θα είχαμε αυτές, αυτές τις απώλειες. Η Ουκρανία ελπίζει να λάβει εγγυήσει ασφαλείας από τις ΗΠΑ παρόμοιε με αυτές που έχουν δώσει στο Ισραήλ, είπε ο Γερμάκ, ο σύμβουλος επικεφαλής του επιτελείου του Ζελένσκι. 13 είναι οι νεκροί στο Τσερνίχευ. Ε, σήμερα οι Ρώσοι αποχωρούν η ειρηνευτική δύναμη υποτίθεται στον Αγγόρο Καραμπάχ αποχωρούν από το Καραμπάχ τελειώσαμε το Καραμπάχ μπαίνει τα φόπλακα προς το παρόν στο αρμενικό Καραμπάχ εκεί έγινε μπροστά στα μάτια μας εθνοκάθαρση από τον πακού και από την Άγκυρα. μάστορες είναι άλλωστε σε αυτό το ζήτημα τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι η Ρωσία θα αναπτυχθεί ταχύτερα από άλλες αναπτυγμένες οικονομίες του κόσμου. Σύμφωνα με το CNBC, το οποίο επικαλείται μια ενημερωμένη πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οικονομία της Ρωσίας θα αναπτυχθεί κατά 3,2% φέτος, που είναι υψηλότερος από τους προβλεπόμενους ρυθμούς ανάπτυξης για τη ΣΥΠΑ, 2,7% το Ηνωμένο Βασίλειο 0,5%, τη Γερμανία 0,2%, τη Γαλλία 0,7%. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια τέτοια πρόληψη είναι ταπεινωτική, CNBC το λέει αυτό, όχι ρωσική πηγή, για τι δυτικέ χώρε που επιδιώκουν να απομονώσουν οικονομικά και να τιμωρήσουν τη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία. Ωστόσο, σε δύο χρόνια οι δυτικέ κυρώσει έκαναν τη Μόσχα πιο ισχυρή και πιο αυτάρκη. Η συνεχιζόμενη εξαγωγή πετρελαίου και πρώτων υλών τη επιτρέπει να διατηρεί υψηλό εμπορικό εισόδημα και το ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, λέει το CNBC. Και ερωτώ, αφού δεν είχατε σχέδιο αυτές οι κυρώσεις να αποδυναμώσουν τη Ρωσία για να μην μπορεί να κάνει τον πόλεμο, αυτός είναι ο στόχος τους. Και κάνατε το ακριβώς αντίθετο ενισχύσατε τη Ρωσία, την κάνατε πιο αυτάρκη, την υποχρεώσατε να αναπτύξει τις εσωτερικές παραγωγικές της δυνατότητες, να στραφεί αλλού, να προσανατολιστεί αλλού για να πουλάει ό,τι έχει πετρέλαια και όλα τα άλλα και την ίδια στιγμή καταστρέψετε εμάς. Τι ποια μυαλά τα σκέφτηκαν αυτά. Εκτός και αν τα μυαλά είχαν αυτό ως στόχο να καταστραφεί η Ευρώπη για να είναι πιο εύκολα χειραγωγήσιμη και πιο στα χέρια κάποιον στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θυμάστε για το σκάνδαλο τη Ursula von der Leyen που έβαλε έναν κολλητό τη να παίρνει 17.000 σε μια θέση που ιδρύθηκε νεοειδρυθήσα θέση και έβαλε έναν κολλητό να παίρνει 17.000 ευρώ μισθό. Έγινε ένα χαμό, ήδη είναι σε δύσκολη κατάσταση. Αυτοί μα τη φέρνουν εδώ πέρα και μα την. Ένα διεφθαρμένο πράγμα είναι. Και τώρα υποχρεώθηκε να παραιτηθεί ο άνθρωπο για να διευκολύνει την Ούρσουλα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Τονίζω τη σημασία της προστασία της εθνικής κυριαρχία τη χώρα που σημαίνει και των εθνικών συμφερόντων και της Κύπρου. Τα δύσκολα σα τα ανέφερα. Για το θέμα, αυτό το τρίπτυχο που μα είπε ο κύριο Ροζάκη και που ετοιμάζονται να ξεπουλήσουν το αναφέρετο δικαίωμα τη Ελλάδα για τα 12 μίλια, θα επανέλθουμε γιατί κάτι μαζεύω κι εγώ. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής για την Εθνική ε, Κυριαρχία και την Κύπρο. Διαβάζουμε και ερχόμαστε ο καθένας μας ενώπιον των ευθυνών μας ως ελεύθεροι πολίτες αυτής της χώρας, της ιστορικής χώρας που λέγεται Ελλάδα. Καληνύχτα.